Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Περιστερίου, όπου σήμερα η Hood αντιμετώπιζε τους Βαρικάρη στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Summer Master League. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι με το Τζάμπουλ να βγάζει νικητές τους σημερινούς φιλοξενούμενους, με τους Βαρικάρη να έχουν την πρώτη επίθεση, αλλά με τον Γιωργούλια να μπερδεύεται. Δεν ήξερε σε ποια ρακέτα γίνεται η επίθεση της ομάδας του, έτσι έγινε το λάθος νωρίς νωρίς. Για τους φιλοξενούμενους πάμε να δούμε λίγο τις αρχικές πεντάδες. Από τη μία Κατσούρης, Ζέγκος, Χανιώτης, Αρής και Καραγιάννηδης για την Hood. Ενώ για τους Βαρικάρη έχουμε Τζορμπάνο, Αναγνωστόπουλο, Κολέτσο, Στρουμπούλη και Γεωργουλιά. Παραδοσούτα από το πλάι άστοχο για τους γηπεδούχους, με τον Ζέγκο να είναι αυτός που παίρνει την πρώτη επίθεση για την ομάδα του. Παράμενε το 0-0. Αναγνωστόπουλος από πολύ μακριά μαζεύει το επιθετικό rebound το Κολέτσος. Δεν περνάει η πάσα του από τον Σαρή, ο οποίος κατάλαβε την πρόθεση του και έκανε το κλέψιμο. Με αρκετές απουσίες στο σημερινό ματς οι Βαρικάρη, οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν κατεβάσει μόλις μια πεντάδα. Αναμένουμε και τον έκτο παίκτη τους, καθώς όπως μας ανέφερε ο Ζορμπάνος στη δήλωση του, μόλις 6 άτομα θα είναι διαθέσιμα στο σημερινό ματς. Σουτ στο 1 δευτερόλεπτο, αλλά άστοχο από τον, τον Κατσούρη. Χωρίς σκορ παράμενει το ματς σε αυτές τις πρώτες επιθέσεις. Αναγνωστόπουλος, Ζορμπάνος, ακόμα ένα λάθος για τους φιλοξενούμενους στο ανοιχτό γήπεδο τώρα, αλλά δεν έρχεται καλά σε επαφή με την μπάλα ο Χανιώτης, έτσι χάνουν την ευκαιρία για ευνηδιασμό οι γηπεδούχοι. Η μπάλα έξω για τρεις ο Σαρής, δεν βρίσκει στόχο, το rebound στα χέρια του Ζορμπάνου. Πιέζεται εκείνος, καταφέρει να συγκρατήσει, καταφέρει να πάει και μέχρι μέσα και να ανοίξει το σκορ για το 0-2. Πρώτο καλάθι από τον Ζορμπάνο, ο οποίος δίνει σκορ στην αναμέτρηση, πιέζει ψηλά τώρα από τον Αναγνωστόπουλο. Τα δύο εφτάρια εκεί το μαρκάρισμα. Η κατοχή παραμένει στην Hood, η Hood η οποία δεν έχει καταφέρει να γνωρίσει την ήττα μέχρι στιγμής στην καλοκαιρινή αυτή προσπάθειά της. Έχει τρεις νίκες σε τρία αριθμό μάτς. Από την άλλη, αντίθετη πορεία από τους Βαρικάρη, οι οποίοι μέχρι στιγμής μετρούν 0 νίκες και 3 ήττες στα τρία μάτς που έχουν δώσει μέχρι στιγμής. Ατσούρης θα φτάσει στο καλάθι, 2-2 για την Hood, την οποία φέρνει το ματς τα ίσα. Γρήγορα μπροστά τώρα η Βαρικάρη, Ζορμπάνος από κοντά δεν καταφέρει να βρει στόχο. Το σούτ από το πλάι εύστοχο, είναι για τρεις κιόλας για χειρός Χανιώτη. Έρχεται εδώ τρίποντο για την Hood. 5-2 πλέον το σκορ. Προβάδισμα για τους γηπεδούχους. Ο Λέτσος σταματάει, βγάζει έξω. Ζορμπάνος θέλει να πλησιάσει με το δεξί, γυρίζει και στοχή. 5-4. Η πάσα δεν πέρασε. Έκανε το λάθος ο Κατσούρης. Αναγνωστόπουλος κρατάει. Θα πάρει και την προσπάθεια με τη βοήθεια του ταμπλό. Ζορμπάνος ακολούθησε την φάση και με ένα φόλο έβαλε μπροστά την ομάδα του με 5-6. Στο πλάι Χανιώτης στον Σαρή, είδε εκείνος ότι δεν υπήρχε πάσα διαθέσιμη, έτσι πήρε το σουτ. Επιθετικό rebound για την Hood με τον Καραγιαννίδη. Ζέγκος τώρα, Χανιώτης από κοντά θα πάρει το φάουλ
από τον Ζορμπανό. Είναι το δεύτερο ομαδικό για τους Βαρικάρι. Κανένα φαουλ μέχρι στιγμής για την Χουντ. Μετά από τις δύο εύστοχες βολές του Χανιώτη. Γεωργούλιας. 5.45 ακόμα για το φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου. Για τρεις είναι το σουτ, θα βρει σίδερο. Μαζεύει το rebound ο Ζέγκος, θέλει να βγάλει γρήγορα προς την ομάδα του. Την μπάλα καταλήγει στον Σαρίο, ο οποίος αφήνει δίπλα στον Χανιώτη. Θέλω λίγο εδώ να γίνει το λάθος, συγκρατούν οι γηπεδούχοι. Θα γίνει, τελικά δεν το γλιτώσανε. Το υποθέσει εθνιδιασμό εδώ, στο γήπεδο Ζορμπάνος, ανενόχλητο στο layup για το 7-8. Εκμεταλλεύτηκαν εδώ το λάθος των αντιπάλων και χτύπησαν στον εθνιδιασμό οι Βαρικάρι. Χανιώτης σηκώνεται από το πλάι, το χάνει, μαζεύει το rebound ο Κολέτσος. Πάει και μόνο στη φάση, θα δεχτεί εκεί και την τάπα από τον Κατσούρη. Σκαστή πάσα δεν ήταν, νομίζω και καλή από τον Χανιώτη, ο οποίος δυσκόλεψε αρκετά τον Κατσούρη. Αναγνωστόπουλος. Σηκώνεται αστοχή, Χανιώτης εκεί μαζεύει μπροστά από τον Ζορμπάνο, έχει φύγει ήδη μπροστά ο Ζέγκος. Και χωρίς κανέναν πάνω του θα κάνει το 9-8. Κολέτσος οργανώνει, απλώνει εκεί το χέρι του και κάνει το κλέψιμο. Ο Χανιώτης από τα δεξιά υποπίεση δεν καταφέρει να βρει στόχο. Ο Καραγιαννίδης. Ζορμπάνος τώρα ανεβάζει ταχύτητα, 3 μέτρη στην επίθεση, στέκεται ο Ζορμπάνος που τέλει για 3. Το rebound στα χέρια της Χούντι, η οποία θέλει να τρέξει αυτή, αλλά θα κάνει το λάθος και δίνει την ευκαιρία στον Αναγνωστόπουλο να πλησιάσει, αλλά να μην καταφέρει κάτι. Το αλλιούπ εδώ με τον Χανιώτη, ο οποίος το χάνει, δεύτερη ευκαιρία για την Χούντι και, και τρίτη τώρα. Κάπως άναρχο μπάσκετ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Σαρίς, αστοχή στο τρίποντο. Ηρέμη τώρα κάπως η κατάσταση με τον Κολέτσο να κρατάει και να κατεβάζει. Αλλάζει κατεύθυνση, παίζει έξω με τον Αναγνωστόπουλο, άστοχο το τρίποντο αυτού. Ξανά τώρα προϋποθέσεις εθνιδιασμού για την Χούντι, η οποία χτυπάει με τον Καραγιαννίδη. Θα γίνει το 11-8. Και έχουμε και το πρώτο time out της αναμέτρησης. Επιστρέψαμε έπειτα από το time out. Η Hood διατηρεί το προβάδισμά της, είναι μπροστά με 11-8. Hood η οποία έχει χτυπήσει τον εφνιδιασμό κυρίως στις τελευταίες επιθέσεις. Με κάποιον παίχτη να παραμένει ψηλά και να μένει ξεχασμένος εκεί. Πολύ ωραία συνεργασία ανάμεσα σε Ζορμπάνο και Στρουμπούλα. Ένα highlight εδώ μας προσέφεραν οι Βαρικάρι. Το τρίποντο άστοχο. Γυρίζει ο Ζορμπάνος. Η μπάλα έξω στον Γεωργούλια. Για τρεις αστοχή εκείνος. Μαζεύει ο Κατσούρης, ο οποίος πάει στο coast to coast, θα φρει τον κενό διάδρομο για να αφήσει την μπάλα στο καλά, 13-10. Στο συν 3 και πάλι η Hood, με 2 λεπτά ακόμα να απομένει στην πρώτη περίοδο. Ο Λέτσος επιλέγει τον Αναγνωστόπουλο, σηκώνεται εκείνος λίγο πιο μπροστά από τη γραμμή του τριπόντου. Καθώς έλεγε και ο χρόνος επίθεση, ξανά τώρα θέλουν να τρέξουν. Αυτή την φορά ο Ζέγκος είναι αυτός που βγήκε γρήγορα μπροστά.
έχουμε δει να επιλέγουν αυτό το στυλ παιχνιδιού στις τελευταίες επιθέσεις οι γηπεδούχοι. Με έναν παίχτη τους να φεύγει γρήγορα μπροστά στον ευνηδιασμό και τους συμπαίκτες του να ψάχνουν την μακρινή πάσα ώστε να έρθει το γρήγορο καλάθι και να πιάσουν στον ύπνο την αντίπαλη άμυνα. Στέλνει στην πρώτη βολή ο Ζέγκος, δεν αλλάζει το 13-10. Θα βάλει την δεύτερη για το 14-10. Σορμπάνος. Τρουμπούλης. Καράγια, Αναγνωστόπουλος, με συγχωρείτε. Δεν πέρασε η πάσα, η κατοχή παραμένει στους Βαρικάρη. Τρουμπούλης. Θα το πάρει από εκεί, και, αλλά δεν θα το βάλει ο Κολέτσος. Ξανά η μπάλα στα χέρια των φιλοξενούμενων με τον Γεωργούλια. Τρουμπούλης τώρα από μέση απόσταση, δεν το έκανε το χατήρι μπάλα εδώ, πήγε και βγήκε, νέα ευκαιρία με τον Ζορμπάνο, ο οποίος ήταν πιο εκεί για το 14-12. Χαρίς. Ζέγκος γυρίζει ωραία, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 16-12. 45 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Παραμένει μπροστά η Χουντ. Ζορμπάνος περιστρέφεται, η μπάλα δεν φτάνει στον Στρουμπούλη. Τρέχουν τώρα ξανά οι γηπεδούχοι, μένει στον αέρα εκεί. Ο Καραγιαννίδης αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 18-12. Απόκριση ενός δευτερολέπτου ανάμεσα στα δύο χρονόμετρα. Θα μείνουν και λίγα δευτερόλεπτα στην Χουντ. Κολέτσος πάει από τα αριστερά, πήδηξε σε λάθος χρόνο, αλλά δεν τον δυσκόλεψε αυτό να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Το κλάσμα τα δευτερόλεπτα, παρολίγο εδώ να βρουν το δίποντο οι γηπεδούχοι, αλλά δεν ήρθε τελικό στο καλάθι από τον Ζέγκο και έτσι η περίοδος κλείνει με το σκορ στο 18-14. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει στο συν 4 την Χουντ. Η Χουντ η οποία από τα μέσα της περίοδου έχει καταφέρει να εδραιωθεί μπροστά στο σκορ. Διατηρεί το προβάδισμα και τώρα. Πρώτη επίθεση στο δεύτερο δεκάλεπτο. Είναι εύστοχη τελικά, πήγε τελικά η μπάλα, του έκανε τη χάρη του Πετράκου και κατέληξε εντός. 20-14 στο συνέξ πλέον οι γηπεδούχοι. Κολέτσος. Κρατάει, αφήνει τώρα στον Στρουμπούλη, 8 δευτερόλεπτα για τους Βαρικάρη. Αναγνωστόπουλος κοντά σε ψηλότερο αντίπαλο, βρίσκει λίγο χώρο για το να εκτελέσει. Αστοχή ωστόσο και μαζεύει το rebound ο Γιωβάνης. Πετράκος. Γιωβάνης στον Λάφκα. Σηκώνει το Πετράκος, δεύτερο συνεχόμενο καλάθι δικό του, 22-14. Ξεκινάει ζεστά το δεύτερο δεκάλεπτο ο Πετράκος, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και δίνει λύση σε αυτές τις πρώτες επιλογές του. Σκάστη πάσα για τον Ζορμπάνο. Έχει δύο πάνω του, αναγκάζεται να παίξει έξω με τον Αναγνωστόπουλο. Το τρίποντο αυτού είναι άστοχο. Μιλίσεβιτς. Μπάλα έξω στον Γιωβάνη. Δεν φτάνει η πάσα στον Λάφκα, έκανε το κλέψιμο Κολέτσος. Στρουμπούλης. 2-2 στην επίθεση. Από την άλλη τώρα έχει βρεθεί ο Γεωργούλιας, ο οποίος παίρνει την προσπάθεια, ούτε τώρα. Έχουν αρκετή ώρα χωρίς καλάθι οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι παίρνουν αυτό το πρώτο δίλεπτο στην δεύτερη περίοδο χωρίς να βρουν κανένα πόντο μέχρι στιγμής. Πετράκος αφήνει στον Λάφκα και σε επιλέγει έξω το τρίποντο, το οποίο δεν θα έρθει τελικά για την Χουντ.
Γεωργούλιας στον Κολέτσο, ο οποίος ηρέμει τώρα κάπως τα πράγματα. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Κολέτσος βρίσκει τον τρόπο να πάει προς τα μέσα, αλλά δεν βρίσκει τον τρόπο να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μιλίσεβιτς. Λαύκας με το δεξί θα βρει το καλάθι. 24-14 σε διψήφιο αριθμό πλέον η διαφορά. Στο συν 10 η Χούντι, η οποία έχει ξεκινήσει καλύτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο, βρίσκει λύσεις επιθετικά σε αντίθεση με τους Βαρικάρι, οι οποίοι δεν δείχνουν να πάτανε καλά αυτά τα πρώτα 3 λεπτά της αναμέτρησης. Έχουμε επιθετικό φάουλ τώρα από τον Πετράκο, ενώ έχουμε και το time out. Συνέχεια στο παιχνίδι επίσης από το time out των Βαρικάρι, οι οποίοι έχουν 3 λεπτά χωρίς καλάθι σε αυτή την δεύτερη περίοδο. 18-14 ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο. 24-14 δείχνει τώρα ο Φωτίνος Πινακάς. Ακόμα ένα λάθος για τους φιλοξενούμενους. Η μπάλα πέρασε. Ο Πετράκος εκεί κατάφερε να συγκρατήσει τελικά. Μιλίσεβιτς τον Γιωβάνι. Λαύκας αφήνει έξω. Πετράκος παίζει με τον Γιωβάνι με φόρα. Εκείνος πολύ ωραία συνεργασία εδώ από τους παίχτες της Χουντ, η οποία θα καταλήξει και σε καλάθι για το 26-14. Στο συν 12 πλέον οι γηπεδούχοι. Αναγνωστόπουλος. Εκεί γκρέμισε το καρεκλάκι μπαλά. Πώς δεν χτύπησε για στην οροφή. Βρήκε και στα πόδια κάποιου παίχτη της Hood. Έφτασε σχεδόν στον ουρανό του γηπέδου και γκρέμισε και ένα καρεκλάκι. Ζορμπάνος προσποιείται. Ξεφεύγει από την πίεση, αλλά δεν βρίσκει το τρίποντο. Μασουράκης. Λαύκας. Γυρίζει ωραία, πολύ ωραία φάση εδώ από τον Λαύκα. Τρομερά εκεί. Ξεμαρκαρίστηκε, βρήκε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. 28-14 πλέον. Συνεχίζει το σέρι της η Χουντ. Ένα σερί 10-0 στην δεύτερη περίοδο. Έχουμε επανάληψη της βολής. Λαύκας εκτελεί, θα χάσει και αυτή. Παράμενη το 28-14. Ο Λέτσος σταματάει και κάνει βήματα. Έχασε την ισορροπία του και κούνησε το σταθερό ο Κολέτσος και υπέπεσε στην παράβαση. Βαρικάρι εξακολουθούν να παραμένουν σε αδράνεια σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Εξακολουθούν να μην τα πηγαίνουν καλά. Μιλίσεβιτς. Λαύκας στον Πετράκο. 7 δευτερόλεπτα για την Χουντ. Λαύκας πήρε από κοντά, θα πετύχει το καλάθι, όχι. Δεν κατάφερε να φέρει τις δύο πόντους, αλλά πήρε τις δύο βολές. Νωρίτερα αστόχησε στις δύο προσπάθειες που του δόθηκαν. Να δούμε τι θα καταφέρει να πετύχει τώρα. Χάνει την πρώτη. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη προσπάθεια. Θα την βάλει. 29-14. Με την δεύτερη εύστοχη βολή του Λαύκα. Ο Λέτσος. Ζητάει ο Ζορμπάνος. Δεν του δίνει ο Κολέτσος. Επιλέγει να κρατήσει. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Κολέτσος παραμένει με την μπάλα στα δικά του χέρια. Τώρα πασάρει
στον Αναγνωστόπουλο. Προλαβαίνει εκείνο το ρολόι, θα του κάνει και το χατήρι μπάλα να καταλήξει εντός καλαθιού. 29-17. Καλάθι μετά από 5,5 λεπτά για τους Βαρικάρι. Έχουμε βήματα τώρα από τον Ζορμπάνο. Μασουράκης βγαίνει και παίρνει ο Πέτρακος πίσω από τα 6.75, εκτελεί. Λαύκας είναι εκεί να μαζέψει το επιθετικό rebound. Παίρνει και πάλι Μιλούσεβιτς. Θα γίνει το κλέψιμο και από τον Ζορμπάνο, ο οποίος απλώς στα χέρια του στην μπάλα. Ζορμπάνος το σκέφτηκε για λίγο, θα το πάρει τελικά, δεν θα το βάλει. Μαζεύει εκεί ψηλότερα ο Μασουράκης, ο οποίος αποφεύγει ωραία από την πίεση. Λαύκας περνάει πάσα στον ίδιο. Σηκώνει το Πέτρακος από μέση απόσταση. Λαύκας ακόμα ένα επιθετικό rebound. Ανανεώνει την επιθέση τους οι γηπεδούς. Η Μιλίσεβιτς στο πλάι θέλει να παίξει με τον Λαύκα. Δεν βγήκε η συνεργασία. Ζορμπάνος αλλάζει ταχύτητα. Θα πάρει το φαουλ από τον Μασουράκη. Φαουλ νούμερο 2 και για την Χουτ. 2 έχουν και οι Βαρικάρι. Γιωργούλιας θα πάρει την προσπάθεια. Κύλησε μπάλα στο Στεφάνη και κατέληξε εκτός. Το άστοχο από τον Μιλίσεβιτς. Κολέτσος. Τελευταίο τρίλεπτο πριν την ανάπαυλα του χρόνου. Κακό το τρίποντο από τον Κολέτσο. Η μπάλα καταλήγει έρμπολ. Μασουράκης θα πάρει το σούτ. Μιλίσεβιτς παίρνει το σκουπίδι. Για τρεις από αρκετά μακριά στέχω το σούτ για την Χουντ. Γρήγορη επίθεση, όχι, πασάρει τελικά. Αλλά ο Ζορμπάνος στην συνέχεια δεν μπορεί να βρει το καλάθι από κοντά. Ο Λέτσος προλαβαίνει το ρολόι, αλλά είναι εντελώς άστοχο το σουτ. Καταλήγει εκτός και έτσι τελειώνει η επίθεση των φιλοξενούμενων, χωρίς να πάρουν κάτι από αυτή την συγκεκριμένη φάση. Από κοντά θα πάρει το φάουλ ο Πετράκος, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, ο Μασουράκης είναι, ο οποίος θα πάει στην γραμμή των βολών. Είναι το τρίτο μαδικό. Μέσα η πρώτη. Τριάντα-17 πλέον. Θα χάσει την δεύτερη μάχη και για το rebound βγάζουν οι νικητές τους γηπεδούχους. Λαύκας από κοντά αμαρκάρισε εκεί, δεν προσπάθησε καν να το μαρκάρει ο Ζορμπάνος. 32-17. Μέσα σε μία φάση πήραν τρεις πόντους οι γηπεδούχοι, οι οποίοι ξεφεύγουν σιγά σιγά. Ζορμπάνος ψάχνει επιλογές, βρίσκει δίπλα του τον Μαϊκόπουλο, εκείνος από κοντά δεν καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι.
πλάτη γυρίζει, αλλά σωστή θα πάρει το φαουλ ο Γιωβάννης. Μέσα η πρώτη για το 32-17. Μέσα και η δεύτερη, αλλά θα στήσω από την γραμμή. Και πάει πλέον το σκορ στο 34-17. Μόλις 3 πόντοι την τρίτη περίοδο για τους Βαρικάρι. Δεν θα βρουν άλλους έπειτα από αυτή την φάση. Θεοδόρου κάνει τις τρίπλες, αφήνει στον Γιωβάννη, Μιλίσεβιτς από το πλάι, αστοχή. 5 δευτερόλεπτα ακόμα στην περίοδο. Χάνει και την μπάλα ο Ζορμπάνος, μπερδεύτηκε. Ακόμα να κλέψουν τις Χουντ. Μιλίσεβιτς δεν βιάζονται τώρα οι γηπεδούχοι. Πάνε σε οργανωμένη επίθεση. Θεοδόρου, τον Γιωβάννη. Λάφκας αφήνει έξω. Θεοδόρου επιλέγει να πάρει το δίποντο. Και θα καταλήξει και μέσα η μπάλα. 36-17. Δεκαοχτώ-τρία το επιμέρους σκορ μέχρι στιγμής. Παϊκόπουλος, ο Κολέτσος με συγχωρείτε, πιέζεται αλλά κρατάει. Στα 4 δευτερόλεπτα θα πάρει το τρίποντο, καταλήγει. Εκτός η μπάλα, Θεοδόρου. Δεν θα κάνει κάποιο σουτ. Και έτσι φτάνουμε στο φίναλε και του δεύτερου δεκαλέπτου με το σκορ στο 36-17. Επιστροφή στο κλειστό του Περιστερίου για να ξεκινήσει εδώ το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Το σκορ γράφει 36-17 υπέρ της Χουντ. Η Χουντ η οποία έκανε ένα εξαιρετικό δεύτερο δεκάλεπτο και με ένα επιμέρους 18-3 έφερε το σκορ στα μέτρα της. Ανέβασε την διαφορά με τους Βαρικάρι από την άλλη να δείχνουν μια προβληματική εικόνα στην δεύτερη περίοδο, να πετυχαίνουν μόλις 3 πόντους και να βρίσκονται τώρα αρκετά πίσω από τους αντιπάλους τους. Ξεκινούν μάλιστα και με άστοχο τρίποντο του Παϊκόπουλου. Χαρίς μια μακρινή πάσα, θα νιώθεις αστοχή από κάτω. Μπαλά στη γωνία, τον Κολέτσο ψάχνει επιλογές, εκείνος κρατάει. 6 δευτερόλεπτα τώρα, θα πρέπει να βιαστούν ξανά οι Βαρικάρι. Περνάει αλλά δεν θα βρει το καλάθι ο Παϊκόπουλος. Ζέγκος λέγει να πασάρει και καλά κάνει, καθώς ερχόταν εκεί ο Καραγιαννίδης για να αφήσει την μπαλά στο καλάθι, να κάνει και το 38-17. Σηκώνεται καχότος ή τόσο του Στρομπούλη. Χανιώτης παίρνει από κάτω, το χάνει, έχει και δεύτερη ευκαιρία, θα χάσει και αυτό. Δύο συνεχόμενα χαμένα εύκολα lay-up από τον Χανιώτη. Καστή πάσα τώρα για τον Παϊκόπουλο, Ζορμπάνος. Θα πάρει το τρίποντο μέσα με τη βοήθεια του ταμπλό. 38-20. Ζέγκος, η μπάλα στον Σαρή. Για τρεις εκείνος απαντάει άμεσα. 41-20. Μια σου και μία μου εδώ. Ζορμπάνος. Ζορμπάνος κρατάει, γυρίζει και ωραία και φτάνει μέχρι το τέλος, αλλά το τελείωμα δεν ήταν εξίσου καλό. Ζέγκος, Χανιώτης ξανά, Ζέγκος από κοντά, συνεργάστηκαν πολύ όμορφα οι δυο τους για το 43-20, το οποίο ήρθε διαχείρος Ζέγκου. Μέχρι στιγμής δεν δείχνουν να αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα οι γηπεδούχοι. Κάνουν το παιχνίδι τους όποτε τους δίνεται ευκαιρία.
Έχω φτάσει τώρα στο 23 την διαφορά. Παϊκόπουλος. Έχουμε φάουλ, το οποίο είναι και το πρώτο ομαδικό για την Food. Αλλαγή τώρα με τον Αναγνωστόπουλο. Να επιστρέψει το μάτς για τους Βαρικάρι. Αποφεύγουν το λάθος οι φιλοξενούμενοι. Παϊκόπουλος αφήνει έξω τον Ζορμπάνο. Έχει 3 δευτερόλεπτα και στη διάθεσή του. Προσποιείται, θα πάρει την εκτέλεση τελικά. Είναι άστοχο το σούτ, έχει φύγει μπροστά ο Ζέγκος. Κάτι που έχουμε δει αρκετές φορές στο σημερινό μάτς. 45-20. Παϊκόπουλος οργάνωνε την επίθεση της ομάδας του. Αναγνωστόπουλος βλέπει απέναντι τον Γιωργούλια. Αστοχο και αυτό το τρίποντο. Ψαρίς βρίσκει την πάσα. Δεν θα περάσει η επόμενη πάσα από τον Κατσούρη. Γρήγορο καλάθι για το 45-22. Κατσούρης έξω. Παϊκόπουλος. Σουμπούλης πάσα πίσω από την πλάτη. Για τρεις τώρα, αλλά άστοχα. Ο Αναγνωστόπουλος παλεύει και να συγκρατήσει ο Ζορμπάνος, δεν τα καταφέρνει. Σαρίς, πολύ ωραία εδώ άλλαξαν την μπάλα οι χιπεδούχοι. Έρχεται και με την δεύτερη ευκαιρία ο Κατσούρης να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 47-22 πλέον το σκορ και το time out είναι για τους Βαρικάρι. Επιστροφή στο παιχνίδι μας έπειτα από το time out των φιλοξενούμενων, οι οποίοι βρίσκονται πλέον τώρα στο μείον 25, καθώς το σκορ γράφει 47-22 υπέρ της Food. Γιωργούλια στον Παϊκόπουλο. Θέγεται εκείνος υποπίεση. Θα στοχίσει, Σαρίς δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός. Δίνει και δεύτερη ευκαιρία τώρα στους φιλοξενούμενους. 14 τώρα για τους Βαρικάρι. Ζορμπάνος. Παϊκόπουλος στα 4 δευτερόλεπτα. Κολέτσος δεν είναι καλή πάσα εκεί. Δεν μπορούσε να τη φτάσει με την κάμια ο Στρουμπούλης. Ήταν αρκετά ψηλή η πάσα του συμπαίκτη του. Κατσούρης. Χανιώτης ζητάει και παίρνει ο Σάρης. Καραγιαννίδης τώρα, ο Ζήκος έμεινε και αμαρκάρει στους κάτω από την αντιπαλή ρακέτα. Κανένα πρόβλημα για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 49-22 πλέον και όλο αυξάνεται η διαφορά. Σηκώνεται ο Ζορμπάνος στο έδαφος ο Ζήκος. Χανιώτης αφήνει στον Καραγιαννίδη, 2-1 τώρα εδώ. Αφήνει την μπάλα στο Χανιώτη εκείνο, συνεργαστικά να ψωγα οι δυο τους. Επιτυχημένος ευνηδιασμός, 51-22 πλέον. Παϊκόπουλος. Για τρεις ο Γιωργούλιας στο σίδερο, η προσπάθεια του ξανά στα δικά του χέρια η μπάλα. Και δεύτερη προσπάθεια λίγο πιο κοντά. Ο Γιωργούλιας θα στόχισε νωρίτερα, πάλι το ίδιο σκηνικό, Ζέγκος εκεί ξεχασμένος στην άλλη ρακέτα. Τον βρίσκει κάποιος συμπαίκτης, 53-22, έτσι απλά.
δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν οι βαρικάροι αυτό τον τρόπο παιχνιδιού της Hood. Οπότε έχουν καταφέρει να βρουν την πάσα στο άλλο μισό. Έχουν καταφέρει να βάλουν και καλά σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις οι γηπεδούχοι. Εδώ ο Κατσούρης τώρα κατεβάζει, αφήνει στον Καραγιαννίδη. Χανιώτης, ακόμα ένα κενό στην ρακέτα των Βαρικάρη, 55-22 πλέον. Και 55 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Χανιώτης τώρα θα καθίσει στον πάγκο όπως και ο Σαρής στο μάτς Πετράκος και Μασουρακής. Παϊκόπουλος, Ζορμπάνος κάνει το βήμα πίσω, αποφεύγει τον Ζέγκο για 3, θα ευστοχίσει, 55-25. Δεν είναι καλή πάσα του Μασουράκη, άλλου βρισκόταν ο Καραγιαννίδης, δεν τον είχε δει ο συμπαίκτης του και έτσι δεν εκλείδωσαν το λάθος οι γηπεδούχοι. Παϊκόπουλος αφήνει έξω, ο Λέτσος του δίνει ξανά, θα το πάρει εκείνος από τη γωνία, δεν είναι καθόλου καλό το σιούτ, βρήκε στο ταμπλό. Πετράκος, Μασουράκης τον Καραγιαννίδη, εκείνος επιλέγει να πασάρει ξανά. Μασουράκης είναι στο πλάι, βρίσκει και στόχο, 57-25. Ωραία, εδώ απελευθερώθηκαν οι παίχτες της Hood, βρέθηκε ο αμαρκάρης του Μασουράκης και έγραψε το 57-25, ευκαιρία το να ανέβει κι άλλο η διαφορά. Δεν νοιάζονται οι γηπεδούχοι. Καραγιαννίδης κρατάει, βλέπει απέναντι τον συμπέκτη του, θα στοχίσει το σούτ του ο Κατσούρης. Ακόμα ένα τρίποντο για την Hood, δεύτερο συνεχόμενο και αυτό άστοχο. Λέτσος σταματάει, σηκώνεται και ο Αναγνωστόπουλος. Ζορμπάνος είναι εκεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 57-27. Στους 30 πλέον σφυγγυλεύεται η διαφορά, ενώ μπαίνουμε και στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Πετράκος βγάζει έξω, κακή πασαδογή, πήγε να βρει κάτι κοπέλες που καθόντουσαν στον πάγκο. Ο Καραγιαννίδης. Ζορμπάνος θα γίνει το κλέψο από τον Κατσούρη, του πήρε το πορτοφόλι εκεί. Ανοιχτό γήπεδο και ανενόχλητος φτάνει στο Λέα, 59-27. Έκανε όλα σωστά εδώ ο Κατσούρης και καλή άμυνα. Και έφτασε και μέχρι το καλάθι για να φέρει τους δύο πόντους στην ομάδα του. Στο συν 32 πλέον η Hood. Παϊκόπουλος εκεί τάπα από τον Κατσούρη. Ακόμα μια καλή αντίδραση από τον ψηλό της Hood. Αναγνωστόπουλος αφήνει έξω στον Κολέτσο. Έχει 4 δευτερόλεπτα εκείνος για την εκτέλεσή του. Πάει με φορά προς τα μέσα, προλαβαίνει το χρονόμετρο, 59-29. Ένα δευτερόλεπτο, δεν ξέρω αν προλάβε, δεν νομίζω ότι προλάβε ο Κατσούρης και έτσι φτάνουμε στο φινάλε της τρίτης περίοδου, 59-29 υπέρ της Hood. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τέταρτο δεκάλεπτο. Με την Hood να βρίσκεται στην πρώτη επίθεση, αλλά και στο συν 30. Λίσεβιτς αφήνει έξω για 3 ο Μασουράκης, μαζεύει ο Λάφκας το rebound. Με Λίσεβιτς τώρα στο πλάι,
Λαύκας βγάζει έξω. 6 δευτερόλεπτα για την Φουτ. Πετράκος θα πάρει το φαουλ. Θα καταλήξει και στο παρκέ του, δίνει και το χέρι ο Στρουμπούλης. Βολές τώρα για τον Πετράκο. Έπειτα από το πρώτο μαδικό το οποίο έγινε νωρίς-νωρίς. Στο 4ο δεκάλεπτο για τους Βαρικάρη. Μέσα η πρώτη. 60-29. Θα βάλει και την δεύτερη ο Πετράκος. 61-29 πλέον το σκορ. Αϊκόπουλος, του Μπούλης. Πάει προς τα μέσα, θα βρει το καλάθι. 61-31. Λαύκας. Αϊκόπουλος τώρα για τους Βαρικάρη. Θα χτύπασε στον Γεωργούλια. Δεν θα έρθει το καλάθι. Αν και έφτασαν πολύ κοντά σε αυτό οι φιλοξενούμενοι. Χάνει την μπάλα ο Μασουγράκης. Ευκαιρία τώρα για τον Κολέτσο, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 61-33. Μιλισεβίτς. Δεν πάει κανείς πάνω του, σταματάει την τρίπλα εκείνος. Μασουγράκης τώρα. Βγαίνει και παίρνει ο Γιωβάνης. Πιέζεται, βρίσκει την πάσα για τον Πετράκο. Έχει 2 δευτερόλεπτα εκείνος για να προλάβει το ρολόι. Αστοχή ο Μιλίσεβιτς στο έδαφος. Του δίνει το χέρι ο Λαύκας, ο οποίος πήρε και το επιθετικό rebound. Μιλίσεβιτς από το πλάι κάνει ασίστ την πάσα του Λαύκα. 63-33. Αϊκόπουλος, Ζορμπάνος, είχε μπροστά τον Λαύκα, ο οποίος τον εμπόδισε να βρει το καλάθι. Πάει Αϊκόπουλος εκεί, θα κάνει το κλέψιμο. Κολέτσος πάει προς τα μέσα, κόντρα σε σωμένα χέρια. Ζορμπάνος δεν μπορεί και στην δεύτερη ευκαιρία του. Ζητάει και το φάουλ, δεν υπάρχει κάτι όπως λέει ο ρέφερι. Μιλίσεβιτς εκτελεί αμέσως. Αστοχή ο Λαύκας εκεί με μια σφαλιάρα, βγάζει την μπάλα στον Πετράκο. Μασουράκης, Γιωβάνης με συγχωρείτε, αστοχή στο δίποντο. Παϊκόπουλος, αριθμητικό πλεονέκτημα τώρα στην επίθεση για τους Βαρικάρη. Καστή πάσα την κατάλαβε ο Λαύκας, απλώς στο χέρι του. Καταλήγει εκτός η μπάλα η οποία παραμένει στην κατοχή των φιλοξενούμενων. Παϊκόπουλος κάνει το βήμα πίσω, δυσκολεύεται αλλά κρατάει. Ο Κολέτσος έχει 3 δευτερόλεπτα, βρίσκει τον ανοιχτό διάδρομο και θα πάει μέχρι το καλάθι. 63-35. Πετράκος στον Λαύκα. Χάνει την ισορροπία του ο Πετράκος, δεν χάνει όμως και την μπάλα. 2 δευτερόλεπτα θα πάρει το σούτο Γιωβάνης, αστοχή. Μαζεύει ο Ζορμπάνος εκεί στην μάχη με τον Λαύκα στον αέρα. Θα χάσει ωστόσο στην συνέχεια. Μασουράκης εκεί, Μιλίσεβιτς τώρα πήρε. Μέχρι μέσα ο Μασουγράκης βρίσκει το καλάθι. Παίρνει για το φάουλ. 65-35. Ενώ έχουμε και το time out. Μασουγράκης τώρα στην γραμμή για την συμπληρωματική βολή του. Θα βάλει και την βολή. 66-35 πλέον το σκορ. 6 λεπτά ακόμα στο παιχνίδι. Όλα έχουν κρυθεί όσον αφορά τον ηγητή. Καθώς η Χουντ
από τα μέσα κιόλας της δεύτερης περίοδου. Αν μου επιτρέπετε, έχει κάνει πολύ εύκολα τα πράγματα για την ίδια. Το απόψινο βράδυ, βήματα εδώ από τον Ζορμπάνο και η αποστολή της, ειδικά έπειτα από το περασκέ του τρίτου δεκαλέπτου, έγινε ακόμα ευκολότερη. Και πλέον απομένει να δούμε ποιο θα είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Από μέσα απόσταση αστοχή στην προσπάθειά του ο πρωτόγερος. Αϊκόπουλος. Ζορμπάνος προσποιείται, αποφεύγει τον πρωτόγερο, πάει και μέχρι μέσα. Τα έκανε όλα σωστά εδώ ο Ζορμπάνος για το 66-37. Λαύκας. Ιωβάνης στην μπάλα στον Μιλίσεβιτς. Αμέσως εκείνος από το πλάι έδωσε την μπάλα σε αντίπαλο. Ο Γιωργούλιας. Μασουράκης. Έτσι με τον Λαύκα θέλει να πλησιάσει εκείνος. Ιωβάνης στα 2 δευτερόλεπτα προλαβαίνει το χρόνο, βάζει και το καλάθι, 68-37. Αϊκόπουλος. Ο Λέτζος ψάχνει επιλογές, βλέπει ότι δεν έχει καμία, παίρνει λοιπόν το σουτ. Μασουράκης, ωραία η κίνηση, αλλά δεν έφερε τους δύο πόντους στην ομάδα του. Προλαβαίνει και ο Κολέτσος βρίσκει και τον Στρουμπούλη. Στρουμπούλης ο οποίος μέσα από την τρύπα πέρασε στον Γεωργούλια. Στο ξεκίνο ο Ζορμπάνος μαζεύει μακριά. Τελευταίο τετράλεπτο στο μάτς. Στέκεται από εκεί ο Ζορμπάνος και θα πάρει το σούτ, αλλά μπάλα κατάληγε εκτός. Έχουμε αλλαγή για τους Βαρικάρη τώρα, με τον Αναγλωστόπουλο να επιστρέψει στο μάτς. Πήρε την θέση του Παϊκόπουλου. Πρωτόγερος. Υπό την πίεση του Γεωργούλια δεν θα βρει στόχο, Μιλίσεβιτς μαζεύει. Μπάλα ωστόσο έχει πατήσει εκτός παρκέ. Ζορμπάνος. Ναι, ακούμπησε παίκτης της Χουντ. Έτσι μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους, ενώ Ζέγκος και Χανιώτης ετοιμάζονται τώρα να περάσουν εντός παρκέ. Κέσαρης και Θεοδόρου σηκώνονται από τους γηπεδούχους, μαζεμένες αλλαγές, νέα πρόσωπα για την Χουντ στο μάτς. Μόνο ο Λαύκας έμεινε από την πεντάδα που βρισκόταν νωρίτερα στο παιχνίδι. Ζορμπάνος για τρεις, αστοχή, μαζεύει ο Χανιώτης. Λαύκας με φόρα θα πάρει το φάουλ από τον Στρουμπούλη. Είναι το τρίτο για τους Βαρικάρη. 0 φαουλ μέχρι στιγμή στο 4ο δεκάλεπτο για την Χουντ. Μέσα η πρώτη. 69-37. Λαύκας τώρα ετοιμάζεται για να εκτελέσει την δεύτερη, η οποία δεν είναι καλή, ακολούθησε ο ίδιος, αλλά έχουμε σφρίγμα, νομίζω βιάστηκε να μπει στο το γραφιστό. Ο Λέτζος τους πέρασε όλους, έφτασε και μέχρι το καλάθι, 69-39. Σαρίς, Λαύκας εκεί σαν τρέιλερ, δεν πέρασε η πάσα του. Μπάλα καταλήγει εκτός χωρίς να κουμπίσει ο Αναγνωστόπουλος.
τελευταία 2 και 40 στο μάτς. Όλα δείχνουν πως η Χουντ θα πάρει την τέταρτη νίκη της, θα συνεχίσει έτσι την πορεία της στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Ενώ από την άλλη ούτε σήμερα θα καταφέρουν να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι θα βρουν το τρίποντο με τον Στρουβούλη. Το πανηγύρισαν και έξαλα. 69-42. Ζέγκος ούτε τώρα θα μπει μπάλα στο καλάθι. Έσκυψε εκεί ο Σαρίς. Πέρασε η μπάλα. Έγινε το κλέψου, αλλά δεν ολοκλήρωσαν να βγάλουν επίθεση οι Βαρικάροι. Χανιώτης, αστοχή από το πλάι. Αναγνωστόπουλος εκεί περνάει. Κολέτσος ανενόχλητος. Δεν είναι καλό το σούτ, ο Ζορμπάνος μαζεύει. Αλλά ούτε αυτός από κάτω μπορεί να τελειώσει καλά. Δευτρίτη ευκαιρία. Ούτε και τώρα μέσα η μπάλα. Έπρεπε εκεί ο Ζορμπάνος να επιμείνει για να βάλει το καλάθι, να πάρει και το φάουλ. 69-44. Κολλάει και η μπάλα στο Στεφάνι τώρα. Κατοχή. Παραμένει στους Βαρικάρι. Ένα και 38 ακόμα για το φινάλε. Κολέτσος. Αναγνωστόπουλος στον Στρουμπούλη. Θα βάλει και αυτό, όχι. Δεν τα κατάφερε τώρα. Θεοδόρου. Σάρης προσποιείται. Σέγκος εκεί σαν τρέιλερ ερχόταν και πήρε το φάουλ από τον Ζορμπάνο, αν δεν κάνω λάθος. Θα πάει στην γραμμή τώρα ο Ζέγκος. Θα βάλει και την πρώτη. 70-44. Μέσα και η δεύτερη. 71-44. Στρουμπούλη στον πάγκο. Πάει Κόπουλος στο παρκέ. Για αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Τα διαδικαστικά δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Αναγνωστόπουλος. Πάει Κόπουλος τώρα. Αναγνωστόπουλος βρίσκει την πάσα για τον Γιωργούλη από το πλάι, εκείνος αστοχή. Μαζεύει ο ίδιος. Ψηλό σουτ. 8 δευτερόλεπτα τώρα για τους Βαρικάρι. Πάει Κόπουλος στο φλότερ. Ανενόχλητος εκεί, αστόχησε και αυτός. Απανοτεθάμενες ευκαιρίες για τους φιλοξενούμενους. Τελευταίο μισό λεπτό στην αναμέτρηση. Ζέγκος εκεί άφησε πολύ όμορφα για τον Χανιώτη. 73-44. Τελευταία 25 δευτερόλεπτα. Ζορμπάνος θα το χάσει. Και κάπου εδώ φτάνουμε προς το φινάλε του μάτς. Νίκη λοιπόν για την Χουντ, η τέταρτη στην Summer Master League. Θα κάνουν το 4-0. Από την άλλη Βαρικάρι θα γνωρίσουν την τέταρτη ήττα τους. 0-4 λοιπόν για τους Βαρικάρι στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Αυτά λοιπόν εδώ από το κλειστό του Περιστερίου. Χουντ Βαρικάρι 73-44.